Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Πήρα πακέτο, φάκελο, στο ταχυδρομείο με αυτή την ποιητική συλλογή του μέλους του καναλιού μας, Τζορτζίνας Τζίλιου. Η Τζορτζίνα μου έστειλε την τελευταία της ποιητική συλλογή με τίτλο «Η σκιά του τίγρη». Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα. Έλαβες το βιβλίο της, λέω ναι. Μου λέει τώρα που είδα το βίντεο. Μου λέει η Τζορτζίνα ότι έχεις πάθει κατάθλιψη. Μην τα διαβάσεις τα ποίηματα, να πέσεις. Νιώθω λίγο καλύτερα και είπα να σας διαβάσω ένα ποίημα σήμερα. Το βιβλίο της Τζορτζίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζορτζίνα, για το βιβλίο σου που με έχεις στείλει. Μου στέλνετε και βιβλία, βεβαίως. Και άλλες μου έχετε στείλει βιβλία. Εν καιρό. Λοιπόν, ποιο να διαβάσω, το μισή. Άνοιξα τυχαία. Διάβαζα μερικά. Άνοιξα τυχαία. Έχουμε μια τέλεια κάμερα η οποία εστιάζει από μόνη της. Στη σελίδα 22, το ποίημα «Μισή». Μισή. Μεγάλωσα πια. Η κάθε μέρα που περνάει μου κατεβάζει το φερμουάρ. Το φουστάνι μου γλιστράει, κρέμεται από μια πατέντα. Λάκη, θέλω να σέβεσαι την ποίηση. Θέλω να είσαι σεβαστικός προς την τέχνη. Φρόνιμος. Καταλαβαίνετε πως το βίντεο είναι homemade. Είναι σπιτικό. Από σπάγκο που έραψα στις τυράντες και τον τύλιξα στο λαιμό μου. Το φουστάνι μου γλιστράει, κρέμεται από μια πατέντα. Από σπάγκο που έραψα στις τυράντες και τον τύλιξα στο λαιμό μου. Ασφικτιό. Μεγάλωσα πια. Με περνάνε για μίλφ. Μίλφ σημαίνει μαμά, μεγαλύτερη γυναίκα που τη βρίσκουν οι άνδρες ελκυστικοί και θα ήθελα να κάνω μαζί της πράγματα. Αστείο. Δεν έχω καν γεννήσει. Η μήτρα μου ήταν για πέταμα. Κι έτσι έγινε. Πετάχτηκε. Ξέρεις κάτι? Όταν κοιμάσαι κλαίω. Δεν θα σε έχω ποτέ εις διπλούν. Μισή γυναίκα. Μεγάλωσα πια. Στο κούτελό μου μια σφραγίδα. Είναι η ημερομηνία λήξης. Κατανάλωση με ασφάλεια. Βραχύχρονες συμβάσεις σχέσεων. Καλοπέραση με προθεσμία. Αγάπη με ρήτρα. Απελπισία. Μεγάλωσα πια. 9 χρόνια μακριά σου. Νωρίς η γέννα, αργά η ζωή. Κι αν φύγεις, πώς θα ζω. Τα μάτια σου στάζουν αντίο. Όπως και να το πεις, θα συντριβώ. Μια λέξη μόνο μην ακούσω, απολύεσαι. Τζορτζίνα μου, εύχομαι όλα αυτά να τα γράφεις έτσι ποιητικά, να τα γράφεις έτσι στην τέχνη και να μην τα βιώνεις ή αν τα βιώνεις να σε έχουμε βοηθήσει εδώ στο κανάλι για να μπορέσεις να νιώσεις καλύτερα. Μεγάλη απώλεια για μια γυναίκα να στερηθεί τη μητρότητα χωρίς να είναι δική της επιλογή. Ξέρετε πολύ καλά ότι στηρίζω την επιλογή των γυναικών που αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Όταν υπάρχει θέμα υγείας, λέει, δεν έχω καν γεννήσει. Η μήτρα μου ήταν για πέταμα και έτσι και έγινε. Πετάχτηκε. Γνωρίζω γυναίκες οι οποίες το έχουν βιώσει αυτό σε νεαρή ηλικία, είτε λόγω ενός καρκίνου της μήτρας, είτε για άλλους ιατρικούς λόγους. Πρέπει να γίνει ιστερεκτομή. Και πώς το βιώνουν αυτό. Ας πάμε τώρα στη σελίδα 19. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πίεση, όπως μου αρέσει και η μουσική και ακόμη και τα τραγούδια τα ελληνικά που διαφωνώ με τους στίχους, που είναι καψούρο τράγουδα και μας μιλάνε υπέρ σχέσεων οι οποίες δεν είναι υγιείς, τα ακούω. Όταν περπατάω, βάζω ακουστικά και τα ακούω. Η παράτερη στη σελίδα 19. Με πήγε στο στίβο για περπάτημα. Φορούσες ένα μάνικο μπουφάν. Φορούσα εκρού γκαμπαρντίνα. Έμοιαζα με τον επιθεωρητή Κλουζό. Γύρω μας δεινοί αθλητές. Κάποιοι έκαναν κατοστάρια, κάποιοι τρέξιμα αντοχής. Ανάμεσά τους βαδίζαμε αμέριμνοι. Κάναμε γύρους πιασμένοι χέρι-χέρι. Θέαμα εντελώς παράτερο.
ίσως ό,τι πιο ρομαντικό. Είναι τέλειο αυτό. Είναι τέλειο αυτό. Και πάω στη σελίδα 18 και θα σας διαβάσω άλλο ένα ποίημα. Τζορτζίνα, ελπίζω να μην τα αδικώ τα ποίηματα σου έτσι όπως τα διαβάζω. Συγγνώμη που στο προηγούμενο ποίημα σταμάτησα για να πω στο ακροατήριο να δείξει σεβασμό, απολογούμε. Είναι στη σελίδα 18 από το βιβλίο της Τζορτζίνας Τζίλιου, «Η σκιά του τίγρη». «Με αγκαλιάζω με το σώμα σου, θάλασσες αταξίδευτες μέσα μου, τρικυμίες σε ποτήρι για να μοιάζουμε αναβράζουν τεπών, παυσίπονα γεωδίνες επιμελώς αζύγιστες, για καημούς πειθαρχημένα ανυπόταχτους, για αντιρρησίες συνείδησης εγκληματικά ασυνείδητους, για όσους παρέδωσαν τα παιδιά τους στον Άδη, για τις καθαρές ανέμαχτες θυσίες τους, για τις ταφές μερικών τόνων αλήθειας, βαρκούλες ακυβέρνητες μέσα μου, με κατάρτια από καλαμάκι και πανιά από χαρτί, με αυτοσχέδια τιμόνια από καλγελισμένο σύρμα, με μοτέρ μπαγιάτικα και μανιβέλες της ώρας, με άγκυρες από φελιζόλ και μια πρέζα τσιμέντου, με πηξίδες καλυμμένες από έμπλαστρα λέοντος, με ανυπεράσπιστους χάρτες που γράφει ο αέρας, με προορισμούς ατέρμονα κοντινούς και σημάλα αργινούς, δελφινάκια ασυνόδευτα μέσα μου. Πώς να ακουστούν από τα πέρατα των ρευμάτων. Έτσι έρμα πώς να μην χάσουν τη λαλιά τους. Πώς να μην κάνουν το τραγούδι μυρολόι. Και δίχως χέρια πώς να αγγιχτούν. Έτσι κουλά πώς να παρηγορήσουν τον κορμό τους. Σπαραχτικά θα κλαίνε μέχρι να ζευγαρωθούν. Ώσπου το τέρι τους φανεί για να καθρεφτιστούν, για να αγκαλιάσουν τελικά τον εαυτό τους. Με αγκαλιάζουμε το σώμα σου αυτό το ποίημα στη σελίδα 18. Χαίρομαι που είσαι εδώ στο κανάλι μας. Χαίρομαι που είσαι εδώ στο κανάλι μας, που μεταξύ άλλων έχουμε πει τον τελευταίο καιρό ότι μπορούμε να αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας και προτού να έρθει το κατάλληλο τέρι. Αλλά είναι ποιήση. Ποιητική αδεία σου επιτρέπω τα πάντα. Σας διαβάζω λίγα λόγια για την Τζορτζίνα. Και είναι μια κούκλα η Τζορτζίνα. Να δω η φωτογραφία της. Ω, και μου έχει και αφιέρωση. Θέκλα μου αγαπημένη, είσαι η πολύτιμη νεράιδα της πραγματικότητας, που χρειάζεται μια ποιήτρια προφανώς. Δεν έχεις μαγικό ραβδί, ούτε μαγικά φίλτρα, ούτε φίλτρα βάζω στις φωτογραφίες. Έχεις την υπερδύναμη της ανθρωπιάς για να μας φροντίζεις και να μας εξημερώνεις. Εξημερώσου, Λάκη! Είμαι ευγνώμων που υπάρχεις και σου εύχομαι κάθε καλό. Με πολύ αγάπη, Τζορτζίνα. Όχι, Τζορτζίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε εδώ τη φωτογραφία της Τζορτζίνας, μια κούκλα η Τζορτζίνα. Η Τζορτζίνα Τζίλιου γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Από το 1996 παραδίδει μαθήματα αγγλικών, κάτοικος Αθηνών από το 2011. Τον Αύγουστο του 2014 ανέβηκε στην Κέρκυρα ο μονόλογος της «Γιατί μαμά». Τον Νοέμβριο του 2014 η ομάδα Τόπος Θεάτρου απένιμε το τρίτο βραβείο στο θεατρικό πάνω από την πύλη με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό Μονοπράχτων 2014 από τον Τόπο Θεάτρου. Το έργο παραστάθηκε στο θέατρο Τόπος Αλλού το Μάιο του 2015 και συμπεριλήφθηκε σε συλλογή Μονόπραχτων από τον εκδοτικό οίκο Όστρια. Μπράβο, Τζορτζίνα μου, συγχαρητήρια. Τον Ιούνιο του 2015 ο θεατρικός μονόλογος «Γιατί μαμά» ανέβηκε στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Συνέχισε στον ίδιο χώρο για πρώτη σεζόν το 2016 και για δεύτερη σεζόν μεταφέρθηκε στο θέατρο 14η μέρα τον Ιανουάριο του 2017. Τον Οκτώβριο του 2017 ανέβηκε το «Μεγάλο Κύμα» στο θέατρο 14η μέρα και οι παραστάσεις ολοκληρώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου. Το Μάιο του 2018 το «Γιατί μαμά» ξαναπαραστάθηκε στο θέατρο Αλκμίνη. Τον Αύγουστο του 2018 κείμενά της συνέθεσαν τον Bar Theater Event Barbecue. Πολύ ενδιαφέρον, barbecue, το οποίο φιλοξενήθηκε από 4 διαφορετικούς χώρους στην Κέρκυρα και επαναλήφθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2019 σε bar bistro. Μετά έρθει ο κορονοϊός, υποθέτω. Το Μάρτιο του 2019 το κείμενό της «Σταγόνα Λεπίδα» δραματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στο κερκυραϊκό κοινό από τη Σχολή Χορού Φουέγκο
με ερμηνεύτρια τη Μαρία Τράκα σε καλλιτεχνική επιμέλεια Γιώργου Καραμίχου. Τέλος, το 2020 συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Πανδημία» με το διήγημα «Έρωτας κατά της θλίψης». Η σκιά του Τίγρη είναι η πρώτη της ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή που εκδίδεται. Συγχαρητήρια, Τζορτζίνα μου, καλό τάξιδι η ποιητική σου συλλογή. Σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο. Ελπίζω το σκυλί μου να γίνει ένα πιο καλλιεργημένο και πολιτισμένο σκυλί, να σέβεται την ποιήση. Του στέλνω την αγάπη μου. Λάκη, είδες τον Τίγρη? Δες τον Τίγρη? Δες. Είναι πολύ όμορφος ο Τίγρης. Ευχαριστούμε, Τζορτζίνα.